Έχουμε μαζί μα στο στούντιο του ΣΚΑΙ τον Υπουργό Εθνική Άμυνα, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα σα, κύριε Υπουργέ. Παρίσι, Εύρο, Εύρο, ΣΚΑΙ, το λε και βαρύ πρόγραμμα. Και αύριο Κύπρο. Α, και αύριο Κύπρο. Συνεχίζετε. Λοιπόν, Δεν για σταματώ. πάμε αμέσω στο θέμα τη αμυντικής Συμφωνία, που η αλήθεια είναι ότι ευνηδίασε. Ε, και εμάς, αλλά κυρίως και όλους όσοι μας παρατηρούν και έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον. Ε, καταγράφεται πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, κύριε Υπουργέ, για αυτήν την συμφωνία. Πείτε μας, εξηγήστε στους τηλεθεατές μας δηλαδή, γιατί είναι μια καλή συμφωνία, ε, αλλά και γιατί χρειαζόμασταν όλους αυτούς τους εξοπλισμούς στην παρούσα φάση. Είναι γεγονό ότι η κοινή γνώμη νομίζω αντιδρά πολύ θετικά στην ανακοίνωση αυτή τη συμφωνία. Μπορεί αυτό να έγινε κάπως ευνηδιαστικά, όμω δουλεύαμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μεθοδικά, συστηματικά, χωρί φανφάρε και είχαμε την χαρά εχθέ κιόλα να υπογράψουμε στο Παρίσι αυτή την αμυντική συμφωνία, που είναι μια συμφωνία ε, πολύ πέρα και πάνω από την πρόσθεση τριών. Σύγχρονων υπερσύγχρονων φρεγατών όπω η Μπελαρά, που ήταν η τελική απόφαση, mm -hmm. κάτι συγγύηση βέβαια των, των αρμοδίων επιτελών του πολεμικού ναυτικού. Ε, το σύνθημα Ελλάδα-Γαλλία-Συμμαχία είναι παλιό, αλλά απηχεί, αν θέλετε, με τρόπο πολύ χαρακτηριστικό τόσο την ισχυρή συμμαχική θέση, η σχέση των δύο χωρών όσο και τη φιλική σχέση των δύο λαών. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ε... επικαιροποιήθηκε με εμφαντικό επικαιροποιήθηκε τρόπο. Επικαιροποιήθηκε με πολύ εμφαντικό και τρόπο. Και νομίζω είναι ότι πέρα από το, τα υπερσύγχρονα σκάφη τα οποία προμηθεύεται η Ελλάδα, έχει πέσει, ε, έχουν πέσει προβολή στο θέμα της αμυντικής συνδρομής που εξασφαλίζει ναι. η χώρα μας. Ε, π, πώς... Να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το κομμάτι τη συμφωνία. Τι σημαίνει πρακτικά, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αν έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, θα έρθουν οι Γάλλοι να βοηθήσουν. Καταρχήν, η συμφωνία ε, εκτείνεται σε τέσσερα μέρη. Αυτό που έχει να κάνει με τη στρατηγική συνεργασία. Αυτό που έχει να κάνει με τη συνεργασία στην εξωτερική πολιτική, mm -hmm. με συνεχεί διαβουλεύσει στελεχών των δύο ε, Υπουργείων, προκειμένου να αναλύονται οι γεωπολιτικέ εξελίξει, να καταλήγουμε σε κοινού τόπου. Ε, να συνεννοούμαστε σε επίπεδο στρατιωτική συνεργασία, ασφαλώ ώστε να αναπτυχθεί μια κοινή στρατηγική κουλτούρα και διακρατικότητα μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, που ούτω ή άλλω έχουν έρθει πολύ κοντά μέσα από την πρόσθεση των ΡΑΦΑΛ, mm -hmm. τι συνεκπαιδεύσει τώρα και σε επίπεδο α, πολεμικού ναυτικού. Και βέβαια σε ε, το τέταρτο και διόλου αμεληταίο κομμάτι που αφορά τη συνεργασία στου στο τομεί των εξοπλισμών και τη αμυντική βιομηχανία, με στόχο να εμπλακούν και οι εταιρείε εγχώριε αμυντική βιομηχανία σε συνεργασία με του μεγάλου οίκου τη αντίστοιχη Γαλλική. Όπω καταλαβαίνετε, λοιπόν, πρόκειται για μια πολυεπίπεδη συμφωνία η οποία ωφελεί τη χώρα τόσο σε εθνικό επίπεδο, ενισχύεται πάρα πολύ. Ε, ε, ενισχύονται πάρα πολύ οι νόμπες δυνάμεις της, ιδίως με την πρόσθεση των ε, τριών φρεγατών Μπελαρά που είναι θα έλεγα οι ψυχιακές φρεγάτες, τα νέα ψηφιακά πλοία της νέας εποχής με τρομερές Δυνατότητε σε όλα τα επίπεδα, ιδίω στα οπλικά συστήματα. Και θα μα επιβεβαιώσετε και την πληροφορία που μα μετέδωσε ο Σταύρο Ιωαννίδη νωρίτερα ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα με υπογεγραμμένε και τι κορβέτε. Κοιτάξτε, οι κορβέτε είναι ένα άλλο θέμα. Ασφαλώ θα υπάρξει και μια συζήτηση για τι κορβέτε. Θα αρχίσει όμω μια σχετική διαπραγμάτευση. Οι κορβέτε, για να το εξηγήσω στου τηλεθεατέ, είναι ένα, είναι ένα πλοίο κάπω μικρότερο από την φρεγάτα, αλλά με σχεδόν εφάμιλο στην ισχύ των οπλικών συστημάτων και μεγαλύτερο αντιστοίχω από την πυραυλάκα του. Ε, θα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Yeah. Όπω καταλαβαίνετε, ε, το πολεμικό ναυτικό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Οι τρει φρεγάτε δεν λύνουν εντελώ το, το πρόβλημα των ε, μεγάλη ηλικία ε, πλοίων επιφανεία. Ε, αλλά νομίζω ότι τώρα που μπήκε το νερό στα βλάκια, αν μου τρέψει την έκφραση, θα υπάρξουν, ε, ε, να το πω έτσι, καλά νέα σύντομα. Ελπίζω. Θα αρχίσει πάντω μια διαπραγμάτευση. Δεν μα είπατε όμω για το σκέλο τη αμυντική συνδρομή. Αμυντική συνδρομή, άρθρο 2 τη συμφωνία. ...και να μα το εξηγήσετε λίγο πρακτικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ζήσει δυστυχώ δύσκολε στιγμέ στο, στο πεδίο, όπω λένε, και ειδικά η ε, 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 περασμένη χρονιά ήταν ιδιαίτερα τεταμένη λόγω τη τουρκική προκλητικότητα. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε από εδώ και στο εξή, όσο ότι αφορά στη συμμετοχή των Γάλλων, στην συνεργασία, στη βοήθεια στο πεδίο και αν θέλετε να απαντήσετε και σε αυτή την επιφύλαξη που διατυπώθηκε από τον κύριο Βενιζέλο και άλλου yeah. αναλυτές αναλυτέ, η αλήθεια είναι, ω προ το ε, ε, θέμα κυ, κυριαρχία κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, οι Γάλλοι δεσμεύονται ότι θα σταθούν στο πλευρό τη Ελλάδα ακόμη και αν υπάρξει ένα επεισόδιο σε ε, περιοχή κυριαρχικών ελληνικών δικαιωμάτων, υφαλοκρηπίδα, ως κλπ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ρήτρα αμοιβέας αμυντικής συνδρομής ήδη πολυσυζητημένη από καιρό ήταν θα έλεγα ο διακαής πόθος mm -hmm. οποιονδήποτε όλων αυτών που ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο Εσώστα. σε μια ε, συμφωνία διμερή στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας. Επομένω, αυτό έγινε πραγματικότητα. Δεν μπορούμε παρά να επιχαίρουμε επομένως. Ε, από εκεί και πέρα η διατύπωση του άρθρου 2 της συμφωνίας περί ε, αμοιβαίας ε, 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 αμυντικής βοήθειας έχει να κάνει με ε, την βούληση ε, του, της μίας ή της άλλης πλευράς να συνδράμει με στρατιωτικά μέσα την άλλη εάν διαπιστωθεί από κοινού, αυτή είναι η διατύπωση του άρθρου, αν δηλαδή οι των δύο χωρών διαπιστώσουν από κοινού, ε, ότι συντρέχει ένοπλη επίθεση στο εδαφική επικράτεια της μίας ή της άλλης. Επομένως, νομίζω ότι είναι το, η πλέον απτή απόδειξη ότι αυτή η, η σχέση ε, αμυντικής πλέον συνεργασίας ε, απογειώνεται, αν θέλετε, σε ένταση. Ε, τι, Όμως, θα γίνει, σε... τι θα γίνει στην πραγματικότητα, πώ θα εξελιχθούν ναι. τα σενάρια, δεν μπορώ να προβλέψω. Όμω αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι η μία χώρα θα βοηθήσει την άλλη με στρατιωτικά μέσα, εάν αυτό, ε, αν υπάρξει ανάγκη γι' αυτό. Ναι, το, το σημείο κλειδί σε αυτό το άρθρο είναι η εδαφική α, επικράτεια, διότι ΑΟΣ ναι. και η φαλοκρηπίδα δεν συνιστούν ε, επικράτεια. Η, η ε, επικράτεια δεν είναι το έδαφος, δεν είναι αμυγός το έδαφος, είναι το σύνολο της σύμφωνη. επικράτειας, άρα περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές. Αναφέρω το ερώτημα, επειδή έχουμε καταγράψει τουρκικές προκλήσεις σε περιοχές ε, ό, όπου η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Mm. Εκεί ισχύει σε αυτέ τι περιπτώσει η φαλοκρηπίδα ω η ρήτρα. Νομίζω ότι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Αρκεί οι δύο χώρε να διαπιστώσουν από κοινού την ανάγκη συνδρομή αυτή τη ενεργοποίηση, αν θέλετε, αυτή τη ρήτρα. Ε, ε, Επομένω, ε, αν αυτό ήταν και το ζητούμενο μέχρι τώρα, το ζητούμενο πραγματικά ε, έγινε πραγματικότητα. Mm -hmm. ε, αυτό έχω να πω μόνο όσον αφορά ε, τη ρήτρα αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Και νομίζω αυτό θα είναι ο λόγο. Πρέπει να είναι ο λόγο. Που όταν η συμφωνία αυτή έρθει για να κυρωθεί στη Βουλή των Ελλήνων, σύντομα, συντομότατα, τι επόμενε μέρε όπω πληροφορούμε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγο, κανένα κόμμα από αυτά που διατύπωνα μέχρι τώρα αντιρρήσει γιατί μη ύπαρξη μέχρι τώρα στο πεδίο τη αμυντική συνεργασία αυτή τη ρήτρα αμοιβαία αμυντική συνδρομή να μην το υποστηρίξουν και. Κατά τη διάρκεια τη κοινοβουλευτική έγκριση. Υπάρχει μια θα το δούμε παρόλα αυτά από το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση ό,τι αφορά στο κόστο. Το είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ. Ω προ αυτό, τι λέτε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ε, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να προμηθευτούμε τρει υπερσύγχρονε φρεγάτε τη Μπελαρά σε μία τιμή που είναι χαμηλότερη από αυτήν στην οποία είχαμε συμφωνήσει πέρυσι mm -hmm. για δύο φρεγάτε. Επομένω, υπήρξε μεγάλη βελτίωση και ω προ το κόστο. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το γεγονό ότι και η γαλλική πλευρά, θα έλεγα, έκανε αρκετέ εκπτώσει ώστε να δώσει τι καλύτερε δυνατέ λύσει στην ελληνική πλευρά. Ε, μια πραγματικά ισχυρή βούληση, κεντρικά κατευθυνόμενη σε επίπεδο κυβέρνηση, να επιτευχθεί συμφωνία. Πήραμε λοιπόν τρία καράβια με περίπου τις ίδιες δυνατότητε που πέρσι διαπραγματευόμασταν να πάρουμε δύο. Mm -hmm. ε, ήταν ε, μόνο αυτό ή είναι... ήταν και μια πολιτική ανάγκη, ε, αν θέλετε, της ε, Γαλλίας μετά την ε, Συμφωνία όκου, που πάση περιπτώσει είδαμε ότι εκνεύρισε το πάρα πολύ Το βρίσκω καμάκα. εξαιρετικά πιθανό. Η mm. Γαλλία έπρεπε να διεκδικήσει καταρχήν ένα μεγάλο συμβόλαιο στον τομέα της Άμυνα. Ε, 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 αυτό... Η, η, η πρόσχθη των τριών φρεγατών τη έδωσε αυτή την ευκαιρία. Δεν είναι βέβαια του ίδιου ύψου όπω το συμβόλαιο των υποβρυχίων με του Αυστραλού που ακυρώθηκε. Αλλά νομίζω ότι ε, ασφαλώ ε, αυτό υπήρξε μια βούληση επιπλέον από τη γαλλική πλευρά να κυνηγήσει. Να το πω έτσι με ε, όρου εκλεγμένου: να κυνηγήσει και να πάρει τη δουλειά. Mm -hmm. Και για να το κάνει αυτό, βελτίωσε του όρου προ την ελληνική πλευρά και η ελληνική πλευρά από τη δική τη, από εμά, από μέρου μα. Άδραξε την ευκαιρία που έδωσε και η γεωπολιτική συγκυρία, με αυτή τη δραματική μετατόπιση που είδαμε με την Άουκου το τελευταίο διάστημα, προ όφελο ασφαλώ εθνικό. Ναι. Επομένω, σε εθνικό επίπεδο είναι μια εξαιρετικά επωφελή συμφωνία. Μια μεγάλη μέρα, θα έλεγα, που περίμενε με αδειμονία το πολεμικό ναυτικό, που διεπίστωνε τι ανάγκε και μα το επικοινωνούσε προκειμένου να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε για να ενισχυθεί το πολεμικό ναυτικό. Είναι μια μεγάλη συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι έρχονται ακόμα πιο κοντά δύο παραδοσιακοί σύμμαχοι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, που θα, ε, να το πω έτσι, ε, ενισχύσουμε ακόμα το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δυνατότητα δηλαδή της Ένωσης να επεμβαίνει σε, αυτό, σε να περιοχές λίγο πιο ζωτικού συγκεκριμένα, ενδιαφέροντος συγκεκριμένα, με... και σε νατοϊκό επίπεδο, ότι διαφορά εν τέλει δύο συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Και ναι. δεν γίνεται παρά το ΝΑΤΟ η παρά mm -hmm. τι ΗΠΑ, γίνεται μαζί και συνεννόηση με τον ΝΑΤΟ και τι ΗΠΑ. Μέχρι το, το 2025, το οπότε και θα έρθουν τα πρώτα πλοία επιχειρησιακά, ναι. πώ καλυπτόμαστε. Κοιτάξτε, καλυπτόμαστε από τι υπάρχουσε μονάδε του πολεμικού μα ναυτικού, οι οποίε πέρυσι έδειξαν ότι μπορούν και θέλουν και μπορούν. Ε, το 2025 είναι πολύ κοντά. Και ένα ακόμα πολύ ευνοϊκό όρο σε όλη αυτή τη συμφωνία πρόσθεση ήταν ότι ο χρόνο παράδοση των πλοίων. Είναι συντομότατος. Ε, ήδη αυτή τη στιγμή να πηγούνται τα δύο πρώτα πλοία στη Γαλλία, το πρώτο για λογαριασμό των Γάλλων, το δεύτερο, όπω θα προκύψει, για δικό μα λογαριασμό, και το τρίτο στη mm -hmm. σειρά, το οποίο προορίζονταν για τη Γαλλία, ε, τελικά θα παραδοθεί σε εμά. Οι Γάλλοι, λοιπόν, προσπαθώντα να βελτιώσουν ε, του όρου τη συμφωνία, ώστε να καταστήσουν αυτήν πιο ελκυστική mm -hmm. σε εμά, μα παραδίδουν δύο πλοία στην ουσία. Εντός του 25 το πρώτο, το δεύτερο θα παραδοθεί αρχές του 26 για λόγους δημοσιονομικού χώρου, γιατί και αυτό είναι ένα μέλημα που πρέπει να ρυθμίσουμε. Ναι. Δεν είναι ανεξάρτητες δυνατότητές μας και πρέπει, απαντώντας και σε αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε τα λεφτά, τι θα κάνουμε τώρα ανταγωνισμούς εξοπλισμών, όλα είναι σχεδιασμένα με βάση το κοστολογημένο και προτεραιοποιημένο σχέδιο που έχουμε εκπονήσει. Στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα, σύμφωνα με τι ηγήσει τη Και θα το παρουσιάσετε στη Βουλή, φαντάζομαι. Και το υποβάλαμε προσέγγιση στον Πρωθυπουργό εδώ βδομάδα. και αρκετό καιρό. Κύριε Υπουργέ, την νέα χρονιά αναλαμβάνουν την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Γάλλοι. Εκεί θα πρέπει να περιμένουμε μια ισχυρή προώθηση, εκτιμάται, αυτών των σχεδίων περί δημιουργία Ευρωστρατού. Νομίζω ότι και ο κύριο Μακρόν και ο κύριο ναι. Μητσοτάκη στι ανακοινώσει του στο Ελιζέ ήταν εξαιρετικά σαφεί ότι αυτή η η συμφωνία αποτελεί κάτι σαν πρόπλασμα αυτή τη αναγκαία προσπάθεια mm -hmm. αυτονομία τη Ευρώπη στον επίπεδο τη Ευρώπη. Έτσι περίπου είναι όπω τα λέτε. Ο κόσμο αντιλαμβάνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια οντότητα με μεγάλη οικονομική ισχύ, πολύ μικρότερη όμω σε σχέση με την πρώτη γεωπολιτική ισχύ. Άρα ανακύπτει το ζήτημα τη αυτονόμησης σε στρατηγικό επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορεί με δικέ τη δυνάμει να ε, διαπράττει, να, να παρεμβαίνει mm -hmm. σε περιοχέ όπου θίγονται ζωτικά mm -hmm. τις γεωπολιτικά συμφέροντα. Μία τέτοια περιοχή είναι η Βόρειο Αφρική ή η η Αφρική, ε, ε, αμέσω προ τον Νότο, ή η Μέση Ανατολή. Ε, εκεί λοιπόν η Ευρώπη, προκειμένου να ε, αναγορευτεί και σε γεωπολιτική δύναμη, αντίστοιχη με την οικονομική της ισχύ νομίζω ότι θα πρέπει να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα. Η Γαλλία είναι η πρώτη, θα έλεγα, στρατιωτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είναι λογικό να αναλάβει το ρόλο τη ηγέτιδος χώρα σε αυτή την πρωτοβουλία και νομίζω και ότι είναι ότι ευκαιρία να και στην Ελλάδα. Και εισαγωγικά μια δέσμευση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι μια τελευταίο... ευκαιρία και στην Ελλάδα να συμπαραταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Μαζί με τι υπόλοιπε χώρε που επίση το επιθυμούν. Ναι. Κάτι Όχι... τελευταίο, γιατί να το πω και αυτό για να ο χρόνος, Όχι παρά το ΝΑΤΟ. Αφενό έγραψε τη συνεργασία με αλλά μαζί με τον ΝΑΤΟ, Όπου χρειαστεί όμω αυτόνομα. Να ρωτήσω το εξή. Έτσι, περιδιαβαίνοντα σήμερα τον τουρκικό τύπο, ε, είδα πω υπήρχαν κάποια σχόλια, ε, αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία περί επιθετική συμπεριφορά τη χώρα μα διευθόν των ε, ε, μεγάλων εξοπλισμών. Η Αθήνα στρέφεται όλο και περισσότερο κατά τη Τουρκία και ούτω καθεξή. Ε, πιστεύετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί, να εκλειφθεί δηλαδή από την Τουρκία και να αξιοποιηθεί αυτή η συμφωνία για να στήσει μια επιχειρηματολογία περί μιας επιθετικής, επεκτατικής Ελλάδας που ήδη βλέπουμε να εκφράζεται από τους γειτονές οι, μας. Εμείς έχουμε εκφραστεί σε κάθε τόνο ότι οι προθέσεις μας δεν είναι επιθετικές, απλά πρέπει, θέλουμε να είμαστε σε θέση να προασπίζουμε διά τη αποτρεπτικής ισχύω των ενόπλων δυνάμεών μας τα, την ενδιαφερική αρκερότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αν κάθε χώρα που προβαίνει σε μια πρόσθεση Κάποιου προηγμένου σύγχρονου οπλικού συστήματο αυτό συνοδεύεται από επιθετική συμπεριφορά, νομίζω ότι αυτό είναι ανακριβέ. Μία ανακριβή εκτίμηση. Σε λάθο. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό εξυπηρετεί του προπαγανδιστικού σκοπού τη τουρκική πλευρά. Εμεί νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει τι προθέσει μα εξ αρχή. Ακόμα δε, για να το κλείσω, και αν εμ, δεν είχαμε τίποτα με την Τουρκία, δεν υπήρχε το παρελθόν τη ένταση, ε, αυτέ οι κατά καιρού σχέσει. Η δεδομένη αναθεωρητική και πολλέ φορέ προκλητική συμπεριφορά τη Τουρκία πάλι θα έπρεπε να κάνουμε αυτά που έπρεπε για να ανανεώσουμε τον γυρασμένο στόλο μα. Και αυτό ευχαριστώ. θα ήθελα να το καταστεί σαφέ. Σα ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Καλό σα βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ.